Θύματα διάρρηξης έπεσαν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Ράντου όταν άγνωστοι διέριξαν το εξοχικό τους στην Κερατέα και άρπαξαν ηλεκτρικές συσκευές. Ρημάξαν το σπίτι του Παπακωνσταντίνου, έχουν μπει σε πάρα πολλά σπίτια πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς δεν ήμασταν εκεί. Ήταν τα πρώτα λόγια που είπαν ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Ράντου όταν είδαν ότι είχαν διαρρήξει το σπίτι τους στο Βιέννη Κερατέας. Το ληστέψανε δύο φορές. Προφανώς μπήκανε την πρώτη φορά στην αποθήκη του, πήραν κάποια πράγματα, του κάνουν κάποιες υλικές ζημιές. Και τη δεύτερη φορά σπάσανε κάποιες πόρτες και μπήκανε και μέσα στο σπίτι. Οι διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του κυρίου Παπακωνσταντίνου πιθανότατα από αυτό εδώ το σημείο που, όπως μπορείτε να δείτε, η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη. Μάλιστα, ξύλωσαν τους μεντεσέδες της κεντρικής πόρτας έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν με άνεση όποιο μεγάλο αντικείμενο πήραν από το σπίτι. Οι άγνωστοι άντρες, αφού έκοψαν το κεντρικό καλώδιο του ρεύματος του σπιτιού των δύο καλλιτεχνών έτσι ώστε να μην λειτουργήσει το σύστημα συναγερμού, το οποίο έλεγχε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, χρησιμοποίησαν το πιο περίεργο διαρρηκτικό εργαλείο που έχουμε δει. Μια σούβλα ψησίματος. Σημάδια αυτά. Είχαν βάλει τη σούβλα για το. Τον ανοίξω, του βγάλανε γύρω. Με τη σούβλα. Με τη σούβλα, το πέταξα να έξω. Στη συνέχεια, οι άγνωστοι πήραν ηλεκτρονικά είδη και ό,τι άλλο πολύτιμο βρήκαν και εξαφανίστηκαν. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνουν διαρρήξεις στο εξοχικό σπίτι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και της Ελένης Ράντου σε μια περιοχή όπου οι διαρρήξεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Αποφασίσαμε σαν σύλλογο στο Βιέθι να βάλουμε κάποιες περιπολίες να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο την περιοχή μας.